πάμε σε αυτό που ξεκινήσαμε να συζητάμε χτες. Για την ειρηνική διαμαρτυρία των πυροσβεστών, των εποχικών πυροσβεστών, σωστά, πριν από την Παρασκευή έγινε, ναι. Ή την Πέμπτη, την Παρασκευή, νομίζω. Η οποία βεβαίως, εντάξει, έληξε με άδοξο τρόπο. Ναι. Είναι αυτό που λέμε, οι ήρωες του καλοκαιριού ξαφνικά έγιναν οι αποδιοπομπαίοι τράγοι του φθινοπόρου. Με πολύ άσχημο τρόπο, γιατί όταν τους θυμόμαστε ξαφνικά λέμε μπράβο και τα χίλια post και αυτό και τα λοιπά. Και ξαφνικά όταν αυτοί οι άνθρωποι ζητούν κάτι παραπάνω ή εκφράζουν το παράπονό τους, τους πετάνε νερά, τους πετάνε κρότου λάμψης και γενικώς άλλα πολλά. Λοιπόν, ο κύριος Αλέξανδρος Καραδέλης είναι μαζί μας, είναι πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Συμβασιούχων Πυροσβεστών. Να τον καλησπερίσουμε, να τον βάλουμε στην παρέα μας. Γεια σας, κύριε Καραδέλη. Κυρία Γερμανού, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που μας δίνετε. Γιατί ξέρετε, εμάς συνήθως μας θυμούνται στις πυρκαγιές. Ναι, βέβαια, το ξέρω. Εμείς δεν βγαίνουμε τότε για να μην δημιουργήσουμε κάποιο φιλοπολεμικό κλίμα και μετά μας ξεχνάνε. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, το φαντάζομαι, το φαντάζομαι. Όχι, σας τον δίνω το χρόνο με πολύ χαρά, γιατί θέλω πραγματικά να μου πείτε τι συνέβη εκείνο το απόγευμα στη διάρκεια της ειρηνικής σας, γιατί το έχετε τονίσει πάρα πολλές φορές, ότι ήταν μια ειρηνική συγκέντρωση. Βεβαίως. Πριν ξεκινήσω αυτό, θα ήθελα να πω ότι την ίδια στιγμή με εμάς διαδηλώνανε στο κέντρο κάποιες άλλες συλλογικές ομάδες, πολύ μικρότερο όγκου, παρά τα αυτά τα ΜΜΕ είχαν πέσει πάνω τους. Δηλαδή, στάσαμε στο σημείο να λέμε ότι γίνανε τα επεισόδια και μας δείξανε τα κανάλια. Πριν τρεις μήνες, ζήσαμε τη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή στην ιστορία της πατρίδας μας. Έτσι, καήκαν πάνω από 1,5 εκατομμύρια στρέμματα γης. Ναι. Μετά τις μάχες της φωτιές, τώρα εμείς κληθήκαμε να δώσουμε μια μάχη στα πεζοδρόμια. Να σας διορθώσω λίγο σε αυτά που είπατε. Δεν ήμασταν μόνο εποχικοί πυροσβέστες. Στην πορεία είχε γίνει κάλεσμα σε όλους τους πυροσβέστες. Είχε γίνει και από την Ομοσπονδία των Μονίμων, είχαν κληθεί μόνιμοι πενταετής εθελοντές. Ήμασταν όλοι εκεί ενωμένοι μία γροθιά. Κάτι που έγινε για πρώτη φορά στην ιστορία του πυροσβεστικού σώματος, να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Άρα ήσασταν όλοι οι πυροσβέστες μαζί. Δεν είχε να κάνει με εποχικούς και μη εποχικούς. Όχι, σημαντικό. Βέβαια, ήμασταν όλοι. Ήταν αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, πενταετής, εθελοντές, μόνιμοι. Ήμασταν όλοι εκεί. Με ποικίλα αιτήματα. Για να διεκδικήσουμε τα αιτήματά μας. Τα οποία αιτήματά μας πρέπει, όπως πολύ σωστά γνωρίζετε, συνδέονται με το άμεσο δημόσιο συμφέρον. Έτσι, δεν είναι μόνο δικά μας αιτήματα. Βεβαίως. Για πείτε μας λοιπόν τι έγινε. Τι ζητάτε να μας πείτε. Λοιπόν, ναι. Θα σας τα πω. Πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των τελευταίων ετών. Ήμασταν πάνω από 2.000 πυροσβέστες. Η πλειοψηφία μας, βέβαια, ήμασταν εποχική, έτσι, να το πούμε γι' αυτό. Ήταν μια ειρηνική συγκέντρωση. Mm-hmm. Έχοντας λάβει και οι δύο οργανωτές της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας την κατάλληλη άδεια από την αστυνομία, έτσι. Ναι. Δεν υπήρχε καμία πρόθεση να κάνουμε επεισόδια, ούτε καμία πρόθεση να εισβάλλουμε στο Υπουργείο. Δεν πετάχτηκε ούτε καπάκι κατά τη διάρκεια της πορείας. Δηλαδή, αυτό το πράγμα πρέπει να το τονίσουμε. Να σας πω κάτι, κάτι το οποίο σίγουρα δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Η πυροσβεστική είναι πολύ υποστελεχωμένη. Μιλάμε για 4.000 οργανικά κενά. Έχουν να βγάλουν προκηρύξεις από το 2012 και έκτοτε έχουν συνεχώς συνταξιοδοτήσεις. Ενώ ταυτόχρονα οι πυροσβέστες αναλαμβάνουν συνεχώς νέο καθήκοντα και αποστολές. Έχουν φύγει τώρα 600 πυροσβέστες μόνιμοι και έχουν πάει στα αεροδρόμια. Φεύγουν συνεχώς νέες αποστολές. Το μόνιμο προσωπικό έχει φτάσει στα όρια του. Μιλάμε για τελείωτες και απλήρωτες υπεργασίες, εξοντοτικές επιφυλακές. Κρατήστε ένα νούμερο που θα σας πω. Ναι. Τους οφείλονται πάνω, στο σύνολο των πυροσβεστών, τους οφείλονται πάνω από 1,5 εκατομμύριο ημέρες σε ρεπό και 500.000 ημέρες σε άδεια. Για πείτε μας λίγο όμως. Να ολοκληρώσει λίγο, πυροσβέστες. Σε παρακαλώ. Ναι. Σας καταλαβαίνω, ναι. Σας καταλαβαίνω απόλυτα και επίσης... Όχι, θέλω να τονίσω, δηλαδή, την υποστελέχωση του πυροσβεστικού σώματος και για ποιο λόγο κατέβηκα να διαμαρτυρηθούμε. Είμαι βέβαιη ότι υπάρχει υποστελέχωση, γιατί αλλιώς όταν φτάνει το καλοκαίρι που καίγεται κάθε χρόνο σχεδόν η μισή Ελλάδα, καθόμαστε και φωνάζουμε απ' έξω Ρουμάνους και τρεχάτε να βοηθήσετε παλικάρια από όπου μπορείτε. Γιατί αν είχαμε. Αυτό είναι και το οξύμορο. Αν είχαμε τον αριθμό πυροσβεστών που θα έπρεπε να έχουμε, θα κάναμε τη δουλειά μας μόνοι μας. Λοιπόν. Βεβαίως. Πάμε λοιπόν στο διατάφτα, ναι. Να πάμε στο διατάφτα λοιπόν. Μετά τις ομιλίες και τις συγκέντρωσεις, ανέβηκε μια τετραμελής επιτροπή πάνω στον υφυπουργό μας, τον κύριο Τουρνά, ο οποίος δέχτηκε το ψήφισμά μας, είπε θα το μελετήσει κτλ. Χωρίς ωστόσο να μας δώσει μια απάντηση. Καμία απάντηση και καμία δέσμευση. Αυτό ξέρετε για ανθρώπους που ταξιδέψαν από όλη την Ελλάδα,
με δικά τους έξοδα για να έρθουν να πάρουν μία απάντηση. Δεν ζητήσαμε κάτι παραπάνω. Κακώς λένε τα ΜΜΕ ότι εμείς ζητήσαμε μονιμοποίηση. Δεν ζητήσαμε μονιμοποίηση. Ζητήσαμε να λάβουμε μία απάντηση αν είμαστε στα σχέδια της κυβέρνησης να μας αξιοποιήσει σε κάποιο διάστημα. Ο τέος υφυπουργός. Γιατί βλέπουμε επεισόδια, βλέπουμε από τα χειροκροτήματα φτάσατε στα χημικά. Από εκεί που ο κόσμος σας αποθέωνε, βλέπουμε να δέχεστε κρότου λάμψης. Πώς φτάσατε, πώς έγιναν αυτά τα επεισόδια? Αυτό λοιπόν, επειδή ο κόσμος ταξίδεψε και δεν πήρε μία απάντηση, δηλαδή μετά τις φετινές αυτές τις καταστάσεις, ήρωες των πυρκαγιών, τα παιδιά που όλοι σφίγαν το χέρι δεν άξιζαν να πάρουν μία απάντηση. Επίλογος όλων αυτών ήταν αυτό που είπατε, η βίαιη διάλυσή μας με χημικά, κροτίδες. Με πρόσχημα τη συμβολική κατάρρευση του στρώματο. Η αστυνομία, κύριε Καραδέλη, εξέδωσε μία. Διάβασε τη, Δημήτρη. Για ποιο λόγο γίνανε τα επεισόδια, να ακούσετε την πλευρά τη αστυνομία. Ναι, θα σα το πω πολύ συγκεκριμένα. Οι συγκεντρωμένοι, παρά τι επανειλημμένε εκκλήσει, αρνήθηκαν να αποχωρήσουν, προβαίνοντα σε αλλεπάλληλε μετακινήσει στο δόστρωμα τη λεωφόρου Κηφισίας, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλου κυκλοφοριακού προβλήματο. Οι αστυνομικέ δυνάμει που είχαν τοποθετηθεί στο σημείο προκειμένου να οριοθετήσουν τη συγκέντρωση, με κατάλληλε κινήσει, περιορισμένη χρήση δακρυγόνων και χρήση νερού από το ειδικό όχημα, την Άβρα που βλέπουμε στα πλάνα, απόδειξαν τους συγκεντρωμένους και αποκαταστάθηκε με ασφάλεια η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισίας. Είχε κλείσει πράγματι ο δρόμος, σας έκαναν ενοχλήσεις, αρνήθηκαν κάποια άτομα να φύγουν? Όταν λοιπόν εισπράξαμε μια χλιαρία διαφορία την απάντηση, όταν δηλαδή κατεβαίνεις κάτω να διαμαρτυρηθείς, δεν μπορεί να πετάς γαρίφαλο, δεν μπαίνεις στο μια απάντηση. Είτε θετική, είτε αρνητική, και αρνητική να περνάμε. Όταν κατεβάζεις κάτω 2.000 άτομα, αυτά τα 2.000 άτομα και να θέλεις πρακτικά να τα χωρίσεις στο πεζοδρόμιο, δεν χωράνε. Πώς να το κάνουμε? Άρα δεν μπορέσατε να την ελέγξετε. Έχουμε COVID, πρέπει να κρατάμε αποστάσεις. Δηλαδή, ξαφνιαστήκαμε και εμείς με αυτό που έγινε. Είδαμε ξαφνικά αυτό το οξύμορο της υπόθεσης αστυνομικοί να πολεμούν πυροσβέστες με νερό, όταν μαζί πολεμάγαμε στις πυρκαγιές να σβήσουμε τις φωτιές. Δηλαδή, λίγο έλειψε να έχουμε και τροχαίο, να ξέρετε, από την Άβρα. Έβρεξε στο αντίθετο ρεύμα, πέτυχε μηχανάκι. Τι θα γινόταν δηλαδή αν έπεσε κάτω και είχαμε τροχείο από το αντίθετο ρεύμα? Λες και το νερό που τους ρίξαμε στις φωτιές, μας το φυλάγανε δανεικό και μας το επιστρέψανε πίσω. Κύριε Καραδέλη, καταλαβαίνω, και αν κάνω λάθος με διορθώνετε, ότι αυτό που έχω εισπράξει είναι ότι ο δικός σας, όχι θυμός, η δικιά σας απογοήτευση και η στεναχώρια δεν είναι τόσο πολύ με τους αστυνομικούς με τους οποίους πολεμούσατε πλάι-πλάι τις φωτιές, όσο με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο οποίο υπάγεστε, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Γιατί ξέρετε, μετά τις φετινές πυρκάγιες, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε δηλώσει απόλυτη στήριξη στα αιτήματα των πυροσβεστών. Γιατί φέτος αντιμετωπίσαν πολύ δύσκολες συνθήκες, τις θυμάστε όλοι. Ναι, τους θυμάμαι. Ακόμα αναρωτιόμαστε πώς μεταφράζεται αυτή η στήριξη. Αντί αυτού, ήρθε πλήρη απαξίωση και λέει να πυροσβέστη. Εξυμνώντας τους ξένους συναδέλφους, τους οποίους ευχαριστούμε που ήρθαν να επιχειρήσουν για μας και να μας βοηθήσουν, ξεχνάνε όμως εντέχνως να αναφέρουν ότι οι ξένοι πυροσβέστες τηρούσαν κατά γράμμα το ωράριό τους και αποχωρούσαν στα ξενοδοχεία για την ξεκούρασή τους. Εμείς συνεχόμενα 24 ώρα μαχόμασταν στα χώματα, κοιμόμασταν εκεί, περπατάμε πάνω σε κάρβουνα, αναπνέουμε καθημερινά καρκίνο, έχουμε αφήσει τα γόνατά μας πάνω στα βουνά, έχουμε δεκάδες τραυματίες κάθε χρόνο, ο κλάδος μας έχει θρυνήσει εκατοντάδες νεκρούς, και αυτή ήταν η απάντηση που πήραμε. Η απάντηση που πήραμε είναι ότι είμαστε ήρωες όταν εξυπηρετεί αυτό το πράγμα επικοινωνιακά, ενώ όταν αυτό δεν εξυπηρετεί και βγαίνουμε να διεκδικήσουν οι πυροσβέστες τα δικαιώματά τους, είμαστε χούλιγκαν. Αυτό πάνε να βγάλουν στην κοινή γνώμη. Εμείς θέλουμε να ζητήσουμε ένα συγγνώμη από τον κόσμο για το θέαμα που είδαν στις τηλεοράσεις τους, να ξέρουν όμως ότι δεν ευθυνόμαστε εμείς. Κύριε Καραδέλη, ευχαριστούμε πραγματικά πολύ για όλα αυτά που μας είπατε. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Να είσαστε καλά. Τα είπε όλο ο άνθρωπος, έτσι.